Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, μάγκες. Αν ονομαστε εδώ. Σήμερα είμαστε σε ένα μέρος που εσείς μας είπατε στα σχόλια του Instagram ότι υπάρχει παραφυσικά φαινόμενα εδώ πέρα. Συγκεκριμένα, να σας μιλήσω για την ιστορία του μέρους. Ακούγεται πως μία γιαγιά περίμενε σε ένα από τα παγκάκια εδώ πέρα και πέθανε πριν δει την εγγονή της και από τότε στοιχιώνει το μέρος εδώ και 50 με 60 χρόνια. Οι φήμες λένε ότι τριγυρνάει εδώ πέρα και ζητάει να την πάνε να δουν την εγγονή της ή ότι την βλέπουν μέσα να περιπλανιέται και να κάνει φασαρία. Επίσης υπάρχουν οι φήμες ότι έχουν πραγματοποιηθεί σατανιστικές τελετές στο μέρος και θυσίες και ήρθαμε να το ερευνήσουμε. Να πούμε πάλι εμείς οι δύο. Πάλι δυο μας, ναι. Μετά από καιρό, Έχει περάσει καιρός, ναι. Έχει περάσει καιρός. Δουλειές, υποχρεώσεις. Καταλαβαίνετε, παιδιά, δεν σας ξεχάσαμε. Εννοείται τώρα το χειμώνα ετοιμάζουμε νέα βίντεο. Season 2. Season 2 με τα πάντα σχεδόν. Από Αθήνες, μόνες έτοιμα παιδιά για βιντεάρες, να ξέρετε. Κυρίως το θέμα της Season 2 θα είναι στην Αθήνα, αλλά θα υπάρξουν και άλλα βίντεο. Αν υπομονούμε, εννοείται να αρχίσει Season 2 και να το τρέξουμε όσο δεν πάει. Οπότε. Μαζί μας έχουμε θερμόμετρο, EMF, Spirit Box, δύο φακούς, Laser. Οπότε πάμε μέσα, παιδιά, να κάνουμε την ξενάγηση. Έχουμε ακούσει κάποιους θορύβους, να πούμε. Καλά και μηχανάκια που περνάνε απ' έξω, οπότε ας πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Παναγιώτη, πίσω σου. Λοιπόν, παιδιά, ο χώρος είναι αυτός. Έχεις το EMF ανοιχτό? Πάντως αυτό που μας είπανε για τα περίεργα γκράφιτι είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ λένε, είπαν ότι πριν γίνει αυτό, κάποιος, ο Δήμος, δεν κατάλαβα ποιος ακριβώς μου είπε, κάποιος μου στείλε μήνυμα ότι αυτό το χτίριο μετά από αυτή την ιστορία που έγινε, το πήρε ο Δήμος και το έχει κάνει, το έκανε εργοστάσιο για το νερό για την εταιρεία, που δεν κατάλαβα ακριβώς τι, και αν πρόλαβε και εγκαινιάθηκε. Όπα, νομίζω πατάω κόκαλα, να ξέρεις, κόκαλα. Πατάς κόκαλα. Κόκαλα. Τι θέλεις, πάλι κόκαλα. Να το δεις, αν πιστεύεις, κοίτα εδώ. Όπα, ρε φίλε. Κοίτα, ναι, ναι, κόκαλα, να τα εδώ, κοίτα. Κι άλλα, τα πατάω. Πιεσί και εδώ. Να τα, είναι γεμό. Παιδιά, απίστευτο, τόσα κόκαλα πρώτη φορά εγώ, τόσα πολλά. Τι γίνεται, σαν νεκροταφείο ζώνη. Κοίτα εδώ, κι άλλα εδώ. Είναι απίστευτο. Ρε πόσα έχει! Είναι γύρω μου, αφού! Σπάνε! Μάκης, νομίζω είναι νεκροταφείο ζώνη εδώ πέρα. Τι γίνεται. Μαλά, κοίτα πόσα έχει. Άπειρα, ρε. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι. Κόκαλα. Κόκαλα, βασικά όχι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι από θυσίες ή είναι από κάτι άλλο. Είναι υπερβολικά πολλά. Είναι πάρα πολλά για να είναι τυχαία. Και δεν ξέρω τι έχουν θάψει εδώ κάτω. Γιατί βλέπω, βλέπω σκυλοτροφές εδώ και δεν ξέρω μην ταΐζουν τίποτα. Τα ταΐζουν και τα σκοτώνουν. Εδώ δεν ξέρω τι έχει από κάτω. Φοβάμαι να ανοίξω τι έχει εδώ στην κούτα από κάτω. Κανένα να το πετάξω. Κόκαλο. Κακό αυτό που θες, πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Κοίτα εδώ, ο Μιλτζή. Εδώ είναι μέχρι έξω, ρε. Η θερμοκρασία πόσο είναι? Είναι στους 24,5 πάνω κάτω. Ελπίζω θα εγώ καλά να ταΐζουν, γιατί είναι παντού διαχωρημένα, παντού, εδώ κι άλλα. Και βλέπω και σκυλοτροφές και κατατροφές, ελπίζω να είναι για σκύλους και όχι από θυσίες. Αν δεν τα ρίχνουν ή να τα σκοτώνουν. Κοίτα, δεν ξέρω τι. Αν βρω κάτι άλλο εδώ μέσα. Και όταν έτσι, το άκουσες. Ναι, το άκουσα. Κάτσε εδώ πίσω, Κώστα. Είναι κανείς εδώ? Το άκουσα έναν τίν που είναι. Ναι. Κάπου εδώ πέρα πίσω. Οκ. Πάμε μέσα. Τώρα θα μας να πάμε κανένα spirit box να φύγουμε από το μέρος. Πάμε πιο πάνω λίγο εδώ, να το ψάξουμε λίγο νωρίς. Ας το αφήσουμε λίγο με το EMF. Εντάξει.
ξέραμε την ιστορία ότι αυτή είναι η ιστορία που ξέρω αυτή τη στιγμή. Ο Σατανάς. Παιδιά, κοιτάξτε. Και εδώ έτσι ένα emoji τρομακτικό, εδώ έχουν κάψει. Οκ, ακραίο, ε. Και αυτή η περιγραφή δεν ξέρω τι είναι. Τι συμβολίζουν αυτά. Wizard. Όχι, ρε, Wizard είναι το παιχνίδι. Πες μου τι έχουν παίξει Wizard εδώ μέσα. Όντως, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Τι ξέρεις το παιχνίδι που βάζεις να μετακινηθεί η μαλακή για να γράψει το όνομά σου, ό,τι πιο κακό υπάρχει. Τι λέει. Αν έχουν παίξει Wizard εδώ μέσα, να ξέρεις, την έχουμε χαμίσει, σου λέω. Πραγματικά σου λέω. Και ανατυχιάζω. Αν έχουν παίξει Wizard εδώ μέσα, φεύγουν. Τι είναι αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι επιτραπέζι που αν έχουν παίξει εδώ μέσα, αν έχουν επικαλέσει Wizard εδώ μέσα, την έχουμε χαμίσει. Είναι παιδιά το χειρότερο παιχνίδι που μπορεί να παίξει κάποιο. Σόλα θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, το έχει. Παίζει να πετάσει, σου γράφει το όνομά σου, επικοινωνεί με την άλλη πηγή του κακού. Α. Και αυτή τη στιγμή σου λέει το όνομά σου, αρχίζει και μετακινεί τα γράμματα και σου λέει το όνομά σου. Και έχετε, αν έχω παίξει Wizard εδώ μέσα, το ξέρει να με γαμίσει, πραγματικά σου λέω. Και αυτό που υπάρχει εδώ μέσα μπορεί να μα κυνηγήσει. Εγώ αν. Εγώ απλά σου λέω, ελπίζω να είναι κάτι. Πήγε 50 κάτι. Εγώ απλά κάτι θα έχει γιατί είχε συγκρίσει πόσο είναι. Να, είναι εκείνο εκεί. Εδώ. Οκ, okay, αυτή τη στιγμή ελπίζω αυτό που γράφουν εδώ να μην έχει γίνει γιατί αν έχει γίνει πραγματικά. είναι πολύ πάρα μα πάρα πολύ κακό. Πάμε, πάμε, πάμε. Γιατί. Πάμε. Είναι πάρα πολύ. Να ξέρει, το λέω. Αν έχει γίνει αυτό πράγμα. Κοίτα εδώ κάτι σταυρή ανάποδη εδώ πέρα. Απ' έξω με μπογιά. Ναι. Εδώ πάλι σύμβολα τέτοια. Δεν ξέρω τι συμβολίζουν αυτά. Εδώ κάνει μια ζέστη μου φαίνεται. Κι άλλα εδώ. Εδώ μπορεί και κάποιος να μένει. Το κράτος είναι δικό μου, μη αγχώνεστε. Και εδώ ανάποδη σαβή, πίσω την πόρτα. Ναι, κοίτα, εδώ ένα περίεργο πράγμα, κοίτα. Είναι εδώ. Εδώ πίσω σου. Οπα, είναι το ίδιο. Είναι εδώ, κοίτα. Παντού το ίδιο σύμβολο. Πίσω, κοίτα. Κι άλλο εδώ. Κι άλλο εδώ, κοίτα. Δείξτε το πανοράμικα να φαίνεται και τα τρία. Ποια τρία, είναι τέσσερα. Είναι και τα τέσσερα. Κοίτα, κοίτα που είναι, κοίτα που είναι. Είναι ένα μπροστά μας, ένα στην πόρτα, ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτό κάτι συμβολίζει. Είναι με βελάκια. Κάτι συμβολίζει αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να είναι και κάπου πίσω μας. Κι άλλο, να το. Πέντε. Να το δω. Πέντε. Και είναι και στο άλλο δωμάτιο. Που βγήκαμε. Είναι το ίδιο σύμβολο πέντε φορές. Και αυτά εδώ κάτι συμβολίζουν, να ξέρεις εδώ. Είναι όλα σύμβολα κάτι κακά. Δεν ξέρω. Σαν ζώδια μου φαίνονται. Δεν φαίνεται. Ζώδια. Αυτά δεν νομίζω να είναι ζώδια εδώ. Αυτό είναι μια σανότητα εδώ πέρα. Αυτό είναι εβραϊκό νόμο. Γιατί εβραϊκό. Και υπήρχε και κάπου αλλού νομίζω αυτό το σύμβολο. Στο προηγούμενο. Να το. Και εδώ. Υπάρχει αυτό το σύμβολο, παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πάμε, πάμε. Θα προχωρήσουμε. Δεν ξέρω τώρα γιατί υπάρχει αυτό το σύμβολο. Δεν ξέρω συμβολίζει για αυτό το σύμβολο. Για να σου απαντήσω. Ναι, μπορεί να είναι κάνει κακό. Δεν ξέρουμε τι είναι η αλήθεια. Το αλέτα. Τέλος πάντων. Κάτι μυρίζει εδώ, το μυρίζεις. Δεν τραβήξα ένα καζανάκι. Μπορεί. Αυτό εδώ τι είναι. Ωπα ρε, αυτό μυρίζει. Πω, πούστη μου. Θέλεις να σου δείξω κάτι χειρότερο. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα παιδικό ποτσάκι εδώ πέρα. Κοίτα, αυτή τη στιγμή αυτό το αναμνήμα είναι πολύ κακό, αλλά το παιδικό ποτσάκι υπάρχει γιατί... Εγγονείο, έψανε εγγονεί, ξέρω εγώ. Εγγονό, περίμενε. Γιατί υπάρχει παιδικό. Δεν ξέρω. Αυτό το που έχει μου χουλιάσει νομίζω και το αναμνέουμε. Άστο ρε φίλε, αυτό πέθανε, εντάξει. Τι πέθανε, μα εκεί που ξέρω ότι δεν το σκοτώσανε αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, ρε φίλε. Κατάλαβες. Παιδιά, κοιτάξτε, αν μπορείτε να δείτε κι εσείς. Είναι. Μπορεί να το φάγανε τώρα. Είναι γάτα, παιδιά. Αυτό εδώ όμως είχε εξηγηθεί. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πολλά γιατί το πυρούν εδώ πίσω σου. Ξέρω, μπορεί κάποιο να έτρωγε. Τη γάτα! Αλλά γιατί γίνεται εδώ μέσα, ναι. Κάτι έχει απίσει και εδώ μέσα, μου φαίνεται. Σουτ, κάτι ακούσει. Ακούω. Ακούω πάνω ρε μαλάκα βήματα. Ακούς. Κρέσει και μέλλοντα. Δεν περπατάμε. Τα ακούς. Ναι. Οκ, okay, εκεί είχε τίποτα. Όχι. Να πηγαίνει μια. Θε αυτό το παιδικό παπουτσάκι πολύ κρύβει. Δεν ξέρω, αδερφή, τι να σου πω.
Δεν έχει κάτι. Πάμε αποχωρήσουμε. Πάμε γιατί θα πρέπει να μιλάω, είναι πολύ κακό. Το IMF δεν σου έχει ανέβει πάντως. Όχι. Καλό είναι. Είναι σαν θρύβη λίγο, ε. Ο χώρος όλος. Είναι και μεγάλος. Είναι μικρός. Τι έχει. Εντάξει. Κι άλλο περίπου εδώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Μπορείς να κρύβουν. Τι? Τι είναι η αποθήκη? Πού πάει εδώ, ρε? Κάτω, πες, κάτω, έχει. Προσχύρη πέτρα. Πάμε και εδώ. Πώς είναι έτσι ο χτύλιο? Ωπα, ωπα, ωπα. Τι ρε? Ωου. Δύο στα δύο. Αυτό είναι μούμια, ρε μαλάκα. Αυτό είναι μούμια, ε. Ναι, έχει περάσει πολύ καιρό από να πεθάνει. Παιδιά, αυτή έχει σαπίσει, έχει γίνει μούμια. Δεν έχει σαπίσει, δεν έχει κάνει σφάρκα, δεν είναι σκέτα κόκα. Ποιος θα έχει σκοτώνει κάτι στο πέρα. Αυτό, παιδιά, κοιτάξτε, μου θυμίζει Τζίνα Παχάωρη αυτό το πράγμα τώρα. Που θα ξαναπάμε Τζίνα, έτσι. Παιδιά, κοιτάξτε, ε. Άρα τι πιστεύεις ότι γίνεται? Κοίτα ρε φίλε, είναι περίεργο. Απ' τη μία βλέπουμε κάποιον που ταΐζει τα ζώα. Γιατί βρήκαμε κάτι κατατροφές, κλωτροφές. Ρε φίλε, κόκαλα, νεκρά ζώα. Είναι λες και τα ταΐζουν για να τα σκοτώνουν. Εγώ αυτό καταλάβαμε να σκοτώνουν. Για να λένε αυτά, φίλε, κάτι ξέρουν. Δεν γίνεται να λένε έτσι. Είναι λες και τα ταΐζουν για να τα σκοτώνουν. Κάτι ξέρουν για να λένε. Πρόσεχε να σου φύγει τίποτα από πάνω. Πηγαίνει μέχρι τέρμα πάνω, πες καλά. Για να δω. Δεν νομίζω να έχει κάρο να την ανέβω. Ου. Δεν ξέρω, αυτό αν έκανα live θα ψήφιζα να μπουνε να ανέβουμε ή όχι. Δεν ξέρω, ίσως το αφήσω για ένα τελευταίο. Το αφήσουμε για τέλος, να κάνουμε. Αν τρεις κάρο να το κάνουμε. Πάμε και πάνω. Πρόσεχε τις καλαμπαλίδες. Το ξέρω δηλαδή τι θα έχει. Ωου, πολύ πηγαίνει. Τι έγινε. Τι, αυτό εδώ ήταν, ρε. Δεν νομίζω. Μια πόρτα έπεσε, ρε, πόρτα είναι. Από πού έπεσε αυτή η πόρτα εδώ πέρα. Από το ξύλο. Και έπεσε εδώ κάτω, έπεσε εδώ κάτω. Πολύ εύκολο. Ρε, ναι, λείπει. Δεν λέω δεν λείπει. Αλλά... Ναι, άρα κάποιος την πέταξε. Ναι. Δεν γίνεται η πόρτα από εκεί να φύγει εδώ. Κάποιος την πέρασε. Έχει κάτσει. Αυτά να λες, να ακούσουμε κάτι τέτοια. Μου βγαίνει μια... ένα περίεργο mood σε πιάνει κάπως. Πάμε αριστερά, με πιάνει ένα περίεργο mood. Το σε πιάνει λίγο υπερφόντο... λίγο υπερφόντο... κάπως σαν να... αγριεύεις λίγο, για κάποιο λόγο. Λες και νιώθω ότι πάω σε καλώδια... Πού πάρε. Τι έμαθες? Ακούστηκε από εδώ ένα ήχος. Αυτό το ξύλινο δεν το έκανες εσύ? Ποιο? Ένα κάπ που ακούσε. Όχι, όχι. Γι' αυτό είπα. Νομίζω ότι το έκανες εσύ πίσω. Το κάνω εγώ. Όχι, νομίζω ότι πήγες αρέσει. Κάνεις και κάνεις και. Άρα, είμαι αυτή η μαλακή εδώ. Α, είναι το μολυντήρι, το έχεις είπε εδώ. Όπα. Αυτά έκανε εσύ τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Κάνεις ζέστη εδώ. Κάτι ακούστε και από πίσω. Ναι, εδώ έχει περισσότερο, είναι 26 βαθμοί, κάτω ήταν 24.
26,6. Οκ. Πάντως κοίτα εδώ πως τα έχουν κάνει, έχουν διαλύσει όλα, ναι. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, με τι σκοπό. Αλλά τα έχουν διαλύσει όλα. Μάλιστα. Έγινε δεύτερο. Όχι, εγώ κάνω σου. Όπα, καλά Παντελεόνι. Για άνοιξε την πόρτα. Γυναικείο είναι πάντως, να ξέρεις. Φαίνεται. Και εδώ έχει κάποιο ρούχα και εδώ. Εδώ πρέπει να ήταν σαν παιδικό ή όχι. Δεν ξέρω. Σαν γκουάν, βλέπω εδώ. Αυτό που έχει πέσει, ρε. Πάντως όχι από εδώ πέρα. Κάπου από εδώ λίγα. Α, ναι, μπορεί. Ή από εδώ πέρα. Ή κάτι, ναι. Οκ. Και εδώ το μάτιο. Μπάνιο πρέπει να μπάνιο και είχε έτσι. Ναι, και είχε έτσι ντουλάπα. Άρα μέχρι τώρα βλέπουμε δύο μπάνια. Και πάνω και κάτω. Άρα μιλάμε για μεγάλο σπίτι. Οκ. Okay. Εγώ. Και τώρα είναι το σαλόνι. Ωραία, τζάκι, ε. Κοίτα σαλόνι. Γκουμεδιά. Ένα βαμμένο, μια τέτοια περιέγραση. Η πολυθρόνα εδώ μόνη τη, ο καναπές. Δίπλα στο τζάκι ακριβώς. Λες και είμαστε σε θρίλερ αυτό το δωμάτιο. Λες να πάμε ένα σπίτι box εδώ. Οκ. Okay. Και το έγινε μέχρι ψηλοανεβασμένο, είναι στα 50, στα 49 τώρα. Ας βάλουμε το που είναι το... Ανεβάζω spirit. Βάλε να δούμε. Να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει κάτι εδώ. Υπάρχει. Μην ασχολείς. Πήγα να πω υπάρχει κάτι εδώ. Με τι? Και λέει, με τι να μην ασχοληθώ? Με το μέρος. Τελείωνε. Κάτσε, δεν μιλάω. Και το φακό. Τι? Τρομοπαίζει. Άμεσα. Ποιος ο δικός μου είναι? Ή ο δικός σου? Αυτός είναι ο δικός. Ο δικός σου τρομοπαίζει. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Κάτσε, μήπως απλά έχει πατηθεί το κουμπί για να τρομοπαίζει. Είχες μπαταρία στο φακό. Ναι, και κοίτα τι έχει καμυθεί. Έκλεισε, όχι. Κοίτα τι έχει. Κύριε παιδιά, κοιτάξτε να κλείσω λίγο το δικό μου. Καλά είναι και τις κάμερες. Φώτα λίγο εκεί πέρα στην ημερομηνία. Κοίτα και πόσο λίγο. Δεν μπορώ να το δείξω, να το πιάνει πολύ. Γιατί είναι και ο δικός. Μπρόι. Ποιος είναι? Υπάρχει κάτι εδώ. Εγώ είπε. Σαν να είπε εγώ άκουσα.
Τι εγώ πες, πώς το λένε. Πώς σε λένε. Πώς είπε. Μην είπε τίποτα. Πώς σε λένε. Κάτι. Γιατί άκουσα μη μιλάς. Ή κάτι σαν Ήλια. Κι εγώ Ηλίας. Ηλίας σε λένε. Τ' άκουσα, μια άστα. Yes, yes, ή τι είπε. Σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά. Μου είσαι ερωτήσεις. Μίλα και εσύ, ρε. Μίλα και εσύ. Πού βρίσκεσαι για να δούμε. Στο κρεβάτι. Δεν είδα κανένα κρεβάτι. Είσαι πάνω στη σκάλα. Στη σκάλα κάτω. Από εκεί να έρθουμε. Ψάνε το πήρα αυτό. Δεν ακούστηκε σαν να πέφτει η σκάλα. Σαν να πέφτει να πάνω, σαν να κοπάνει σε κάτι. Ή σαν να πέφτει κάποιος στη σκάλα. Ναι. Πάλι μαλάκα. Όφα φίλε. Μαλάκα, κοίτα. Μαλάκα, είναι σαν να σου λέει η σκάλα. Τι είναι αυτή η ήχη. Το άκουσες. Τι είναι αυτή η ήχη που ακούστηκαν. Το άκουσες. Ναι. Σαν να μίλησα από δίπλα σου ήταν αυτό, να ξέρεις. Εσύ κάνεις τους τρίπους. Τι θες να μας πεις. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Μαλή φίλε, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό ο θέλος σου κάνει. Τι κάνεις με αυτό. Τι θες να μας πεις. Σούπε. Μάλλον. Τι μάλλον. Τι. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Είσαι στη σκάλα. Πες. Τι ήταν αυτό, ρε. Μαλάκα. Φώναξε. Γεια. Όχι. Σαν να σου πείτε. Μόλις από πού είσαι. Μαλάκα, το είπα. Άκουσα τι ήταν αυτό, ρε. Χαίστηκα πάρα πολύ, πιστεύεις. Γιατί το γύρισε. Ρε, τον ρώτησε. Τον ρώτησε, είσαι στη σκάλα και έπαιξε. Το άκουσα, ρε. Το έχω κάνει και ρηκό. Σταμάτα, σταμάτα, μαλάκα. Μπρο, κοίτα τι βλέπεις τι κουνιέται τώρα. Πάνω. Κουνιόταν όταν πήγαινε. Όχι, αλλά δείξα μην είναι το ρεύμα, γιατί φυσάει λίγο. Γιατί κουνιέται και το πάνω, οπότε είναι το ρεύμα. Α, τι ήταν αυτό, ρε. Μαλάκα, είναι επιθετικό. Άμα υπάρχει κάτι δεν είναι... Εσύ. Άμα υπάρχει κάτι δεν είναι πολύ επιθετικό, ρε φίλε. Αν δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά αν υπάρχει... Τι δεν υπάρχει, ρε, δεν το αυτό. Είναι πολύ επιθετικό. Πάμε, ρε. Θες να μας πεις κάτι. Περίμενε λίγο. Δεν είμαστε σε καλή περιπράδο, να ξέρεις. Τι. Είμαστε ακριβώς... Εκεί που ό,τι και να γίνει, είμαστε στη μέση, ρε φίλε. Πού θα πάμε. Πού θες να πάμε. Κάτι είπε, ρε. Έκλεισα την παραμόρφωση.
Πού θες να πάμε? Αυτά δεν είναι σαν γρατζουνιές στην πόρτα. Ναι. Ναι, τώρα το παρατηρείς όντως. Για κάτσε με να το βγάλω. Τι λέει αυτό, σαν γρατζουνιές αυτά. Είσαι στη σκάλα. Είσαι στη σκάλα. Πάμε πάλι μου. Εγώ μέσα πάμε. Τι πέ. Εγώ. Είσαι εδώ πέρα. Κάνε ένα θόρυβο. Ρίξε κάτι. Έτσι μην ρίξε λίγο να πάρουμε σου. Μια μόνη. Να μου σου κάτσε. Μην μιλήσεις τώρα. Είσαι εδώ! Ωραία. Είσαι παιδιά. Φύγετε, είπε. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω φύγετε άκουσα. Εγώ φύγετε άκουσα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Τι! Άμα δεν κάνει θόρυβο, δεν πάω πουθενά. Γιατί να φύγουμε? Έτσι. Δεν ξέρω. Άμα δεν κάνει θόρυβο, δεν πιστεύω κάτι. Κάνε ένα θόρυβο. Θα κάτσω όλη τη μέρα. Θα κάτσω όλη τη μέρα. Κάτι τέτοιο. Δεν το έκανε εσύ. Με τι. Όχι, δεν είναι δικό μου αυτό. Τέλειο. Αυτό δεν είναι δικό μου, να ξέρεις, όχι. Αλλά από μέσα ακούστηκε. Αλλά να πει ότι το έκανε εσύ με τον κόλλο σου. Με την πετρέλα. Ωραία, ακούστηκε πρώτα αυτό και μετά ξανακούστηκε. Όχι, όχι, δεν το έκανα γιατί εγώ ήμουν μακριά, δεν πάτησα. Από πίσω ακούστηκε, από κάπου εκεί ακούστηκε. Το ξέρω. Είμαι δυνάμωση, δυνάμωση. Εσύ το έκανες αυτό. Θα σε περιμένουμε για πάντας. Τώρα μας παίζει. Ακούγονται θόρυβοι από γύρω γύρω. Άλλοι ρε, ακούγονται κάτι γκάπα γκούπα ρε. Προσπαθεί να μας... Κάτι γκάπα γκούπα. Προσπαθεί να μας αποσυγκεντρώσει, φίλε. Αυτά πρέπει... Πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα γκάπα γκούπα συνεχώς. Προσπαθεί να μην... Να πω και θα λίγο περίεργα να το πω. Κάτι ακούσε λίγο πίσω σου, εσύ. Ει. Και κάτι ακούσε. Βάλε εκεί. Πάλι εκεί. Τι. Ακού. Ακού, αλλά. Σύσυ. Αλλά θα ακούσει και ξεκάθαρα στο πίσω. Δεν ξέρω αν κουνήθηκε η πόρτα, αλλά ακούστηκε σύσυμο. Τι λες, μαλάκα. Ναι. Εσύ το κάνεις αυτό. Πάμε, πάμε. Δεν ξέρω τι θα δω αυτό και θα δω τι παραπονιέται. Εγώ το κάνω αυτό. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και εγώ αυτό. Λίζα κονήθηκε η πόρτα. Όχι. Όχι. Όχι, παιδιά είναι σφινωμένη, παιδιά. Η πόρτα δεν κουνήθηκε. Είναι τέρμα σφινωμένη. Δεν πάει πουθενά. Δεν κουνιέται καθόλου. Αυτός ακουνήθηκαν αυτά. Αυτά. Αλλά δεν κάνω φασέ λεφτά. Ναι. Είναι αμόνη κιόλας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω από εδώ το άκουσα να καθασίσει. Ποιος είναι, τι είναι. Τι είναι να πειράξω κάτι.
Δεν ξέρω, φίλε, πολύ περίεργο. Υπάρχει ένα βάρος περίεργο, αλλά... Ναι. Μια ανητική ενέργεια μου τη φέρνει. Και τώρα βλέπω μια πόρτα μάνα και να κλείνει. Να πάθουμε κεφαλικό συγκοπή. Δεν έχουμε να φύγουμε, κύριε, να μην είναι σου. Δεν έχεις να προσπαθεί να μου πεις πόρτα. Παλά. Εσύ το έκανες. Αυτό το θόρυβο. Εσύ βουλό. Εσύ βουλό. Εσύ. Καρφί. Καρφί. Κουρέας. Κουρέας. Τι κουρέας. Πάμε, πάμε το χωρίς μήνυμα. Πού θες να πάμε. Εδώ. Εγώ δεν γνωρίζω. Τι δεν γνωρίζει. Τι πράγμα. Ρε μαλάκα, το πιάτο δεν ήταν σηκωμένο αυτό έτσι, πριν. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ. Λοιπόν... Κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα. Μαλάκα, μιλάνε μεταξύ τους. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριος Κώστας. Ποιος είναι ο κύριος Κώστας. Λες να μου κάνεις κύριος Κώστας. Πού το γνωρίζεις αυτό. Κύριε Κώστα. Ποιος είναι ο κύριος Κώστας. Έμενε εδώ. Εσύ είσαι. Ο κύριος Κώστας. Πού είναι ο κύριος Κώστας. Ποιος βγαίνει. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τι βγαίνει. Και. Και. Πάμε. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Απειλές προεδρήσεις, δεν ξέρω τι είναι. Τι είπε. Άρα, πώς. Κάνε ένα θόρυβο αν είσαι εδώ. Κάνε ένα θόρυβο. Όπα, μαλάκα. Μαλάκα, το άκουσες αυτό, δεν έχει τρέχει πίσω μας. Είμαι εγώ μάλλον. Ναι. Μαλάκα, το ακούσεις σαν γυαλί. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε. Τι έκανε έτσι. Τι έκανε έτσι, εσύ το έκανες. Σαν γυαλί, σαν να περπατάει. Και πολύ σημαίνει κανένα θόρυβο. Με το που είναι... Με το που είδαμε κάνει θόρυβο, ακούστηκε αυτό. Όχι. Όχι μεγάλο, ήταν μικρό, έτσι ένα παλό. Αλλά κάτι σαν να τρέχει. Από γυάλιο, σαν να πατσίλει. Γυαλί άκουσα. Ναι, και εγώ γυαλί άκουσα. Γυαλιά, γυαλιά. Γυαλιά. Μαλά, καλά, τρίχεσα. Μαλά, και αυτό αγχωνίζει. Μαλά, καλά, τρίχεσα. Εσύ εγώ, πότε... εγώ είπε. Ου, όντως. Και νομίζω ότι ήταν γιαγιά, συμφωνεί πάλι. Τα βήματά μας. Είπε τα βήματά μας. Είπε τα βήματά μας. Σχέσεις. Σχέσεις. Παλά καλό. Εσείς περπατάτε. Πες, πείτε. Υπάρχει κάποια γιαγιά εδώ πέρα. Πες μου, ήταν να παίξω αυτό και δεν ήταν από εδώ μέσα. Ελπίζω κλάμα. Ελπίζω να ήταν να παίξω αυτό. Άκουσα κλάμα. Κι εγώ. Μαλάκα, ακούστηκε κλάμα. Ελπίζω να ήταν κλάμα, να ήταν απ' έξω, παιδιά. Γιατί αν ήταν από εδώ μέσα αυτό... Όλοι... Ναι... Ελπίζω δεν βγαίνουμε από εδώ μας. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Δεν νομίζω να αξίζει να κάτσω λίγο αλήθεια εδώ πέρα. Εσείς περπατάτε εδώ πέρα. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Σαν σου πει, ναι. Να σου πω... Μην ασχολείσαι, σου πει. Ναι.
Νομίζω πήραμε απαντήσεις, ε. Άρα δεν νομίζω να ήταν ψέμα όλα αυτά που είπανε. Κάτι θα ξέρανε για να τα είπανε. Πώς σε λένε? Πώς σας λένε? Πείτε. Λοιπόν... Τι! Αυτή η φωνή δεν μ' αρέσει, να ξέρεις, πρέπει να φύγουμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η φωνή. Πού θες να πάμε? Γεια. Γεια. Ξέρω, φίλε. Πώς σας λένε? Εδώ σου. Θέλετε να φύγουμε? Ή να πάμε κάπου? Πάω προς τα κάτω. Πάλι εδώ στο ίδιο σημείο, μην λογίζεις άρωμα. Την αρμονή. Ναι. Και μέσα. Ποιο μέσα? Στο κάτω όροφο. Είπα που το άκουσες. Είπες στο κάτω όροφο. Τι είναι στο κάτω όροφο? Ερχόμαστε. Φύγες. Τι πήγες? Τι είναι στο κάτω όροφο? Πώς θα μου σκοτωθούμε, ναι. Τι είναι στον κατώρο? Τι είπε? Τι? Πες μου, δεν το έκανες εσύ. Όχι, αλλά δεν ξέρω αν έπισε κάτι που κουνήθηκα εδώ. Δεν το έκανες εσύ? Όχι, ακούστηκε από εδώ, αλλά δεν ξέρω αν έπισε κάτι που ακούμπησα εδώ πριν. Ή από το ξύλο εδώ που ακούμπησαμε. Ρε φίλε, δεν νομίζω. Από εδώ ακούσε και την πόρτα, αλλά δεν ξέρω αν έπισε κάτι που επατήσαμε εσύ πριν. Μπορεί. Και δυναμώ. Το άκουσες? Όχι. Κάτσε. Το άκουσα γιατί θέλω να κάτσω. Ακούσα γιατί δίπλα. Κατέβα, κατέβα. Τι είναι, μάλλον. Δεν ξέρω τι ακούστηκε. Το άκουσα δεν το. Σαν να κατεβαίνει τη σκάλα. Πάμε, πάμε. Ναι, ναι, σοβαρά σούλα. Δεν θέλω να κάτσω. Περίμενε. Φακός μου ξαναζωντάνεις. Που κάτω σου είπα. Πάμε ευθεία. Πολύ σωρή που σ' ακούω. Κάνε ιδιαιτέρως. Τι είπε? Κάνε ιδιαιτέρως. Εδώ τι ήταν, ρε. Τώρα τι είναι αυτό? Danger High Voltage. Μεγάλη τάση ρεύματος. Κάτι ήταν εδώ, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εσύ ήταν αλλιώς. Καλό, ρε. Είδος εκπομπής. Τροφοδοτήσεις. Ήρθαμε κάτω. Μέσω ανορθωτικού. Τι είναι αυτό? Κοπέλα. Είσαι κοπέλα. Πες διάολο. Βάσκα το είπα. Λες και πάτησε γίγαντας ήταν. Να πάω. Εσύ το έκανες αυτό. Δεν ακούσε ένας πολύ... Ακούσε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, όχι θόρυβος. Χτύπος. Σαν χτύπος, πολύ έτσι... Σαν να πέφτει από μακριά κάτι. Βράχος λέγω, το ακούσε πολύ μακριά. Thank you.
Για να σας δείτε. Θες να γυρίσεις πίσω. Αυτή η μέρα, αυτή η φωνή μου αρέσει εμένα, πρόσφατα στο βίντεο. Λοιπόν... Μου είπε θες να γυρίσεις πίσω. Όχι. Έτσι. Δεν θα με γυρίσω πίσω. Θα γυρίσω πίσω. Τι έχει πίσω. Δεν πρόκειται. Τι δεν πρόκειται. Αυτή τη σκάλα, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να ανέβω. Στο ιστορείο σου άκουσα πριν. Ρίξει το όρι την άρα που παίρνω. Σαν, ναι. Δεν θέλω να ρισκάρω, δεν ξέρω κανένα δύο γυρί. Είσαι εδώ πάνω. Αλλά και έχει πολύ αέρα εδώ πέρα. Φαίνονται φουλ γέρι, να ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι είναι εκεί πάνω, κάτι άκουσα. Και εγώ από πάνω. Μπλε είναι τέρμα γερή ρε, δεν κουνιέται καθόλου. Είναι τρία λεπτά. Κοίτα πήγαινε. Πόσο ψηλά είναι. Πήγαινε να τη δεις. Ναι, κοίτα πόσο ψηλά είναι ρε φίλε. Πήγαινε πια, να δεις. Πήγαινε τούτε να τσιμπούνται λίγο ρε. Ναι, αλλά κοίτα πόσο ψηλά πάει. Έλα να δεις εδώ. Κοίτα που φτάνει. Ρε, έλα να δεις μία. Ξέρω ρε, το είδα ρε. Ναι, αλλά κοίτα εδώ το που λυγίζει. Και που ξέρω εγώ και είναι γερή, τη βλέπεις κάτι λίγο λυγίζει. Ξέρω εγώ ρε φίλε, εδώ κάτω είναι γερή, εδώ που κρατείται τον τοίχο είναι γερή. Και πάνω κρατείται τον τοίχο. Αυτό σου λέω, που ξέρω εγώ είναι γερή. Και κοίτα εκεί πάνω γέννης, αυτό σου λέω. Είναι απάνω κανένας. Για πίσω ακούγονται. Σίγουρα. Δεν ξέρω. Κάτι ακούγεται από μέσα. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, τι θες, θέλω να ρισκάρω με να ανέβουμε πάνω και να πάθουμε τίποτα. Ρε φίλε, άστα με, δεν νοτώ. Ρε μαλάκα, θα ρισκάρεις. Ναι, ρε φίλε, φαίνομαι γιατί. Είσαι τόσο σίγουρος. Ένα φακό για να τον πάρεις. Είσαι τόσο σίγουρος ρε μαλάκα, και άμα γίνει κάτι... Ρε, άμα το νιώσω ασταθείς, θα κατέβω ρε. Έλα από εδώ. Να βλέπεις, έχει μια σκάλα εδώ ρε. Πάρε την κάνα. Αυτή είναι το λες. Ναι ρε. Αυτή δεν λέει να βλέπεις τίποτα, στην αυλή πίσω πρέπει να βλέπεις. Πάμε. Βγάζει εδώ η μαλάκα τώρα. Μες στα κλαδιά, μες στα αγκάθια. Μαλάκα στα διέκτο βγαίνουμε. Τη στιγμή που είναι και οι δύο. Εδώ δεν έχει τίποτα. Από εδώ μπροστά. Από εδώ δεν έχει τίποτα. Είναι η αυλή. Ανεβήκαμε δηλαδή στην οροφή όλο αυτό το μαρτύριο για να κατέβουμε από εδώ. Μέχρι να κατεβήκαμε από τη σκάλα. Καλά, μην σκοτωθείς. Θα σκοτωθείς τη σκάλα, σκοτωθείς από το κλαδάκι. Από το σκαλάκι βασικά. Θα σκοτωθείς. Δεν σκοτώθηκες τη σκάλα, παιδιά. Θα τελειώσουμε εδώ το βίντεο. Ό,τι απαντήσεις πήραμε.